Βασίλη Παπαθεοδόρου, πότε θα σταματήσουμε να συζητάμε λοιπόν μετά από ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολλή τακτική, πολλή δουλειά, πολλές φάσεις και πολλά πράγματα από τους προπονητές και τους παίκτες για αυτά και να με συζητάμε για αυτά τα οποία συζητάμε από χθες το βράδυ. Πότε. Πότε. Ναι. Γι' αυτό και επειδή προφανώς θα κάνουμε και αγωνιστική ανάλυση, εγώ θα ασχοληθώ λίγο με το εξωαγωνιστικό κομμάτι. Θα αφήσω λίγο χώρο όπως το δικαιούνται και ο Αλέξης και ο Νίκος ο Νταμπίζας και θα πω ότι τα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού δεν είναι απλά ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Και όσα συμβαίνουν έξω από τις τέσσερις γραμμές, πολλές φορές εξηγούν και τα εντός γηπέδου πεπραγμένα. Και θα το εξηγήσω λίγο. Ναι. Είναι η μάχη δύο διαφορετικών κόσμων. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το αγωνιστικό κομμάτι, υπήρχε διαφορά στήθους αισθητή χθες ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όμως υπάρχει και το κομμάτι ήθους, όπου εκεί υπάρχει μια χαώδης διαφορά. Και να το πούμε παραδείγματα. Από τη μία. Είναι το We Rule This Land που εκφράζει τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Δηλαδή, τον νίκη με κάθε τρόπο, χωρίς να υπάρχουν κανόνες, εμείς βάζουμε τους κανόνες. Και ας είναι με goal offside, που δεν δικαιούται, κατά τη γνώμη τους, κανένας διαιτητής να ακυρώσει. Είναι ο Σωκράτης. Ο ποδοσφαιριστής πρότυπο έχει μετατραπεί την τελευταία διαιτία ως το απόλυτο παράδειγμα αποφυγής που πρέπει να έχουν όλα τα νέα παιδιά. Είναι ο Μαρινάκης, που θα κατέβει στο γήπεδο να κάνει ό,τι δεν θα σκεφτόταν ούτε κατά διάνοια να πράξει σε αγώνια της Premier League με την Νότιχαμ. Είναι η απεικόνιση της Ακρόπολης και του ελληνικού χάρτη ως επίδειξη μεγαλοειδεατισμού για ένα σωματείο που έχει ξεκάθαρα έδρα τον Πειραιά. Είναι τα αμέτρητα μίντια που ελέγχονται και επιχειρούν να τρελάνουν τον κόσμο μιλώντας για σφαγές και κλοπές σε ξεκάθαρες φάσεις. Απέναντι σε όλα αυτά λοιπόν υπάρχει η ταπεινότητα μιας ομάδας που είναι πρώτη 24 αγωνιστικές συνεχόμενες και ακούει τους πάντες να την υποτιμούν όπου βρεθούν και όπου σταθούν. Είναι ένας οργανισμός που δεν ελέγχει καμία ένωση της ΕΠΟ, είναι ανήμπορος να επηρεάσει οτιδήποτε. Είναι μια ομάδα που μόλις φέτος σηκώθηκε στα πόδια της και με το τέταρτο μπάτζετ ανάμεσα στους μεγάλους διεκδικεί στα ίσια το πρωτάθλημα και στα τελευταία 6 παιχνίδια με το τριπλάσιο μπάτζετ του Ολυμπιακού απέναντί της έχει 0 ήττες και 2 γκολ παθητικό. Και να ολοκληρώσω. Νομίζω λοιπόν ότι αν μπορούμε να αποτυπώσουμε αυτή τη διαφορά των δύο κόσμων, τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για τον άνθρωπο πρώτα απ' όλα, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που εκφράζει όχι μόνο τις αρχές του συλλόγου που εκπροσωπεί, αλλά παραδίδει μαθήματα πολιτισμού, μιλάει πάντα με σεβασμό για τον αντίπαλο και είναι κάθε εβδομάδα μπροστά στις κάμερες ένα αληθινό συνώνυμο του ήθους. Αν θα πάρει το πρωτάθλημα δεν το ξέρω, αλλά προς το παρόν το ποδόσφαιρο δικαιώνει όποιον μιλάει λίγο, δουλεύει πολύ, είναι ταπεινός και δεν παίζει μπάλα στο παρασκήνιο. Γι' αυτό και αν το πάρει, θεωρώ ότι θα μιλάμε για ένα μικρό ποδοσφαιρικό θαύμα, αν αναλογιστούμε τι αντιμετωπίζει και σίγουρα θα φέρει φαρδιά πλατιά στη σφραγίδα του προπονητή του.